κρίσουμε τα όσα αρκετά βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Μαζί μου επίσης, καλώς ήρθατε κύριε Σκουρλέτη, μαζί μου επίσης και τρεις καλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την κυρία Ηλέκτρα Βυσκαδουράκη, δημοσιογράφο από την εφημερίδα Αυγή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Τον κύριο Λάμπρο Καλαρίτη, δημοσιογράφο από την εφημερίδα Η Ελευθερία του Τύπου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Και ο Νίκος Βέρκος, δημοσιογράφος από την εφημερίδα των Συντακτών. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όχι από τα θέματα αρμοδιότητάς σας, του Υπουργείου, θα έρθουμε σε αυτά. Ωστόσο, θα ήθελα προτού έρθουμε στα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, στα όσα σχεδιάζεται και αρκετά από αυτά έχουν και ενδιαφέρον και τα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμείς να εκδηλωθούν για να δούμε πώς οριοθετούνται πλέον στην πράξη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό, ένας φρέσκος προϋπολογισμός, ο οποίος κατατέθηκε εχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος σας ικανοποιεί σε προσωπικό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των όσων έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Και άρα κινείται μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι ότι έχει καλύτερο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσατε να φέρετε. Το ότι καλύτερο ή όχι θα το διαπιστώσει κανείς, πράγμα που εν μέρει αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, από την πορεία των γεγονότων, από την πορεία κυρίως της οικονομίας. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πλέον αποτελούν το νέο τοπίο το τελευταίο διάστημα. Τις εκτιμήσεις για μια ανάπτυξη που δεν είχαμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτό αφορά και για την τρέχουσα χρονιά, όπως θα κλείσει το 2017, υπολείπεται περισσότερο το 2018, την ανάκαμψη των εξαγωγών, την αύξηση των επενδύσεων, την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Όλα αυτά είναι πραγματικά στοιχεία που συνθέτουν το puzzle στο επίπεδο των μεγεθών. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχει και η πραγματικότητα της κοινωνίας, που προφανώς σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, αλλά για να βελτιωθεί και αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα, για να αισθανθεί ο κόσμος αλλαγές στη ζωή του, προϋπόθεση είναι να βελτιωθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη. Αυτό αποτυπώνει και ο προϋπολογισμός αυτός. Είναι ένας προϋπολογισμός, επαναλαμβάνω, που κινείται μέσα στα όρια του προγράμματος που έχει τη συγκεκριμένη λογική. Ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο να μιλά σήμερα στην Βουλή, ο οποίος, μιλώντας για τον προϋπολογισμό αυτόν, τόνισε ότι δεν είναι ένας δίκαιος προϋπολογισμός. Τον ψηφίζουμε ωστόσο για να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν εκλογές και να μην δούμε μία συγκυβέρνηση, ένα συνασπισμό από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Με την εξής έννοια. Ούτως ή άλλως υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα του γνωστού επώδυνου συμβιβασμού του καλοκαιριού του 2015, αποτέλεσμα των συσχετισμών στην Ευρώπη, αποτέλεσμα, θέλετε να το πούμε, της πολιτικής ήττας της δικιάς μας, του συμβιβασμού σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως ήταν η πιο σωστή επιλογή στις δεδομένες συνθήκες σε σχέση με τις εναλλακτικές που είχαμε μπροστά μας. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε συνείδηση αυτής της αντίφασης που βιώνουμε ως κυβέρνηση. Δηλαδή, να εφαρμόζεις κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες με εκβιαστικά εν πολλής διλήμματα μία πολιτική της οποίας δεν αναγνωρίζεις την πατρότητα, δεν την υιοθετείς, αλλά ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι που καταλαβαίνει ο κόσμος και είναι η μεγάλη μας διαφορά, θα έλεγα, με την αξιωματική αντιπολίτευση, να προσπαθούμε να λιάνουμε τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ρογμές σε αυτή την πολιτική και τους όρους για να επεμπλακούμε από τα μνημόνια. Τώρα, το ερώτημα αυτή είναι εν ολίγηση. Το ερώτημα που γεννάται είναι μας. Όταν φέρνεις κάτι το οποίο δεν το πιστεύεις, δεν σε εκφράζει ιδεολογικά, αλλά το κάνεις, εφόσον δεν θα υπήρχε διαφορά σε έναν προϋπολογισμό που θα έφερνε αύριο μια συγκυβέρνηση, ένα συνασπισμό του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να το οικειοποιηθείς αυτό και να μην το αφήσεις να το κάνει κάποιος άλλος που ενδεχομένως να το πιστεύει. Εγώ σας μίλησα εξ αρχής για μια οικειοποίηση. Και εννοώ ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική. Αλλά
Οικειοποίηση, το φέρνεις, το ψηφίζεις. Όχι. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια επιλογή μέσα σε πολύ δύσκολες και αντιφατικές συνθήκες να αναμετρηθείς με αυτές τις δυσκολίες, προσπαθώντας να κάνεις πιο ανώδυνες πολιτικές, τις οποίες ο αντίπαλος, η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, τις πιστεύει, ορκίζεται σε αυτές και προφανώς θα τις εφάρμοζε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι αν είχαμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή Πασόκ Νέας Δημοκρατίας θα είχαμε περίπου τον ίδιο προϋπολογισμό, ούτε την ίδια πορεία των πραγμάτων. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε συγκεκριμένα πράγματα. Μετά την διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ πετύχαμε την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων για τα προηγούμενα χρόνια και τελικώς το 3,5% που είναι πολύ πιο κάτω από το 4,5% και το 4,2% που είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά θα σας έλεγα και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την αντιμετώπιση των εκείνων των τμήματων της κοινωνίας που βρίσκονται στη χωρία της ακραίας φτώχειας. Θα σας έλεγα πάρα πολλά ζητήματα που ίσως ξεφεύγουν ή είναι στα όρια του μνημονίου. Μπορούμε και σε αυτά. Μιλήσατε πριν για το πώς θα επηρεάσει και την ανάπτυξη. Το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής σχολίασε για τον προϋπολογισμό αυτόν ότι είναι ένας προϋπολογισμός υπεραισιόδοξος, ο οποίος θα επηρεάσει τελικώς αρνητικά την ανάπτυξη. Να την επηρεάσει αρνητικά δεν το λέει κανείς. Και απορώ πως το λέει το γραφείο. Δεν το λέει κανείς. Ναι. Δεν το λέει κανείς, εννοώ από όλους όσους μέχρι τώρα έχουν κάνει αντίστοιχες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας για το 2018 τουλάχιστον. Άρα απορώ πως το λέει το γραφείο της Βουλής του προϋπολογισμού. Δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Δεν προκύπτει ότι θα έχουμε. Τι θα έχουμε δηλαδή, μια πιστοχώρηση στην οικονομία, θα έχουμε ύφεση ξανά. Είναι δηλαδή μια εκτίμηση μοναδική που υπάρχει. Δεν ακούγεται ούτε από ξένους τραπεζίτες, ούτε από αξιόλογα επιστημονικά κέντρα διεθνή, δεν ακούγεται από τις εγχώριες τράπεζες, δεν ακούγεται από κανέναν. Δεν ξέρω αν το λέει καν και η Νέα Δημοκρατία αυτό. Το βρίσκω δηλαδή ως εκτίμηση να μην στέκει. Να πω κάτι πάντως όσον αφορά το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Νομίζω ότι τελευταία έχει χάσει την αξιοπιστία του. Και το λέω αυτό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την τουλάχιστον επιστημονική, τα επιστημονικά credentials που λένε, τέλος πάντων, αυτά τα χέγγια που κανονικά δεν θα έπρεπε να κάνουν τις προβλέψεις. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, μιλάω για προβλέψεις που είχαν να κάνουν με το χρέος, θυμίζω. Εμείς στην Εφημερίδα των Συντακτών είχαμε βγάλει ένα θέμα συγκεκριμένο, που τελικά ο ίδιος ο κ. Λιαργούβας, μετά από πολλή προσπάθεια βεβαίως, παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθος. Έχω όμως να κάνω μία ερώτηση. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί μία κυβέρνηση, εν μέσω μνημονιακού πλαισίου, να επιτύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5%. Θεωρείτε ότι πρώτα είναι εφικτό, είναι διατηρήσιμο επίσης για τα επόμενα χρόνια και θα μπορεί αυτό να μας ακολουθεί δηλαδή για μια πενταετία ακόμα σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο? Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ κέρια ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι για την επόμενη χρονιά είναι εφικτό. Σημασία όμως έχει να είναι και διατηρήσιμο, όπως είπατε και εσείς. Δεν θεωρώ ότι για μια πενταετία είναι πολύ πιθανό να πιάσουμε τον στόχο του 3,5% για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά προσέξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν μια δυναμική. Άλλωστε, αν κοιτάξει κανείς και την ιστορία των τελευταίων ετών από το 2010, όλες οι εκτιμήσεις, ακόμη και οι δεσμεύσεις πάνω σε αυτές τις εκτιμήσεις, διαψευστήκαν από την ίδια πραγματικότητα. Εάν το 2018 κατορθώσουμε και έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, επιβεβαιωθεί ότι η χώρα ανακτά την πιστοληπτική της ικανότητα, ότι μπορεί σε κάποιο διάστημα να δανείζεται, όχι δοκιμαστικά, αλλά να δανείζεται όπως οι υπόλοιπες χώρες, τότε νομίζω ότι οφείλουμε να θέσουμε το θέμα του επανασχεδιασμού αυτών των δεσμεύσεών μας. Άρα, προφανές είναι ότι πάει πολύ η πενταετία για το 3,5%, αλλά μια πετυχημένη πορεία της οικονομίας μέσα στο 2018 θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα. Προφανώς και κανείς δεν πιστεύει ότι το πλεόνασμα 3,5% είναι βιώσιμο και διατηρήσιμο για τα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν το λέει, παρότι το έχει υπογράψει η χώρα.
ακόμα και φέτος, εσείς πιστεύετε ότι σε μια οικονομία η οποία είναι 8-9 το χρόνο σε ύφεση και με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να έχουν εξαντληθεί σε ό,τι φορά τη φοροδοτική ικανότητα? Το βλέπετε εξάλλου την πορεία των ληξιπρόθεσμων και προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο. Έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το ΑΕΠ, τα κόκκινες οφειλές γενικά. Τα φετινή φόροι του νέου προϋπολογισμού, από πού θα εισπραχθούν ακριβώς? Από ποιους, εφόσον δεν έχουν να πληρώσουν τα προηγούμενα, πώς θα πληρώσουν τα επόμενα? Ναι. Αυτά τα ερωτήματα είναι υπαρκτά. Και προφανώς δεν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να τα έχουμε διαρκώς στο τραπέζι και να μην προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ τουλάχιστον όμως ότι όπως όλοι οι δείκτες δείχνουν, είτε που αφορούν την εξωστρέφεια που δείχνει η οικονομία αυτή τη στιγμή, είτε ο δείκτης των νέων επενδύσεων που είναι πολύ σημαντικός. Είχαμε με βάση τα στοιχεία του 2017 μία αύξηση στις άμεσες επενδύσεις κατά 161%. Αυτό είναι ένα μέγεθος πρωτόγνωρο. Αυτή η έστω με αυτόν τον τρόπο αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας αντίστοιχα, έστω και αν πρόκειται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους για θέσεις οι οποίες είναι part-time, έτσι, μερικής απασχόλησης κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να τροφοδοτήσουν μια τέτοια ανάπτυξη, η οποία είναι της τάξης του 2-2,5%, η οποία να κάνει επιτεύξιμο το στόχο αυτού του πρωτογενούς πλεονάσματος. Βεβαίως, τίθεται το ερώτημα που λέγαμε πριν από λίγο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Διότι υπάρχει η κόπωση στην οποία αναφέρεστε. Αυτό αποτυπώθηκε εν μέρη και στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος, όπου είδαμε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως αυτό που ονομάζουμε μεσοστρώματα ελευθεροεπαγγελματίες, όπου υπήρχε μία μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν δικαιολογείται από την πορεία της οικονομίας. Άρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα αν ο συνδυασμός των μέτρων φορολόγησης σε συνδυασμό με τις φορές ασφαλιστικές δημιουργήσαν τελικά μία στάση φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής σε κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Αλλά αυτό είναι κάτι, είναι ένα μάθημα το οποίο είναι διαχρονικό και μας έρχεται σε πάρα πολλές στιγμές έχει υπάρξει αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο σημείο όπου νέες επιβαρύνσεις δεν θα φέρουν νέα έσοδα. Αντίθετα, θα φέρουν το ακριβώς αντίθετο, μια μείωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι, και είναι μέσα στην προβληματική της κυβέρνησης, ότι θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βεβαίως δεν θα ανατρέπουν τα συνολικά μεγέθη και τους στόχους που θέλουμε να πιάσουμε, τους δημοσιονομικούς, αλλά που θα αλλάζουν το μείγμα στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης συγκεκριμένων μεσοστρωμάτων. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Ηλέκτρα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εφόσον η μερική απασχόληση φαίνεται να παγιώνεται στην αγορά και να έχει μεγάλα ποσοστά, πώς θα ξεπεραστεί αυτό και πώς θα διαμορφωθούν συνθήκες ασφάλειας για τον καταναλωτή, ούτως ώστε να έχει το κίνητρο για να πάει να αγοράσει ήδη όχι πρώτης ανάγκης προφανώς, και να υπάρχει αυτό που λέμε τζίρο στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Το θέμα της μερικής απασχόλησης καταρχήν δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Ναι, σίγουρα. Είναι ολοένα και περισσότερο τίνει να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος στην συνολική απασχόληση. Σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες θα έλεγα ότι είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει, είναι συνυφασμένο με την επικράτηση ενός πια μοντέλου αποδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων, πλήρως ελαστικοποίησης. Είναι η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στην ίδια την οικονομία, στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, αυτό που βλέπουμε. Προφανώς η Ελλάδα, η οποία συλλειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα. Το ζήσαμε πιο έντονα χάρη των μνημονιακών πολιτικών. Μάλιστα επιβλήθηκε και με έναν βίαιο τρόπο. Δεν έγινε η διείδηση αυτού του μοντέλου σιγά σιγά. Αν θα μπορέσουμε να πάμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά οι ελαστικές μορφές εργασίας θα είναι όχι το βασικό μοντέλο αλλά το συμπληρωματικό, το δευτερεύον, εξαρτάται
από την συνολική πορεία της οικονομίας. Άρα κανείς με βεβαιότητα δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Εμείς εκεί θέλουμε να πάμε το καράβι. Εμείς διεκδικούμε, υπερασπιζόμαστε, θέλουμε να υπάρξουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Για μας είναι ζήτημα ταυτωτικό αυτό. Αλλά από εκεί και έπειτα βλέπετε ότι όλο το μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο που επιβλήθηκε από το 2010 και έπειτα ουσιαστικά συνέτεινε στην διείσδυση τέτοιων μορφών απασχόλησης. Άρα δεν σπάει η ανασφάλεια στην αγορά άμεσα. Γιατί με χαμηλούς μισθούς έχεις μια κατανάλωση πολύ περιορισμένη. Η χαμηλή μισθή ήταν η στόχευση των μνημονίων. Ήταν αυτό το οποίο με άλλα λόγια έχουμε πει μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης ή να το πούμε πολύ πιο απλά βίαιης φτωχοποίησης που υπήρξε. Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε με τον γνωστό τρόπο το 2010. Η ένταση μέχρι το 2015 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό αποτυπώνεται και στη μείωση κατά 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σε αντίθεση με την προφανώς πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται και από την, μέσα σε αυτή τη λογική κινητική και πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, αλλά με έναν πολύ πιο ήπιο τρόπο, η οποία όμως λειτουργεί σωρευτικά σε όλες τις προηγούμενες μειώσεις. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτή τη λογική που περιγράφεται, σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε και αναπνέουμε. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, βρίσκεται στο Παρίσι, βρέθηκε στο Παρίσι σήμερα, στη Γαλλία, όπου παρέλαβε το βραβείο πολιτικού σθένους, ένα σημαντικό βραβείο. Στην ομιλία του τόνισε το σημείο το ευρωπαϊκό, της ευρωπαϊκής προοπτικής και το αριστερό πρόσημο το οποίο ο ίδιος κουβαλάει και εκφράζει. Είμαι ευρωπαϊστής γιατί είμαι αριστερός, ήταν η φράση την οποία χρησιμοποίησε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ζούμε και αναπνέουμε σήμερα έχει κάποιο αριστερό πρόσημο για να δίνει το έναυσμα σε κάποιον να αναφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Έχει κάποια τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία γεννούν σημάδια αισιοδοξίας για να θέλει κάποιος να μείνει στους κόλπους. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και θα έλεγα συνολικά της δικιάς μας αριστεράς, διότι δεν είναι κάτι καινούργιο που ακούγεται αυτό από τον Αλέξο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό, είναι μια προσέγγιση που υπάρχει στην δική μας σύγχρονη ανατολική ριζοσπαστική αριστερά εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα ήταν και μια ουσιαστική διαφορετική στρατηγική ματιά στα πράγματα που είχαμε με άλλες εκδοχές της αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρώπη αποτελεί το κατεξοχήν εκείνο πεδίο συγκρούσεων ταξικών κοινωνικών, όπου με βάση τα ιστορικά χαρακτηριστικά της χώρας μας το επιλέγουμε για να παρέμβουμε. Το πού θα πάει η Ευρώπη προφανώς εξαρτάται κάθε φορά από τους εκάστοτε σχετισμούς κοινωνικούς και πολιτικούς. Και τα πράγματα ασφαλώς διακρίνονται από μια δυναμική, δεν είναι συστατικά. Διαφορετική ήταν η Ευρώπη όταν ιδρύθηκε, διαφορετικό ήταν το αποτύπωμα των κοινωνικών κινημάτων, των παραδοσιακών εργατικών κινημάτων στην Ευρώπη και διαφορετικό τώρα μετά από 20-30 χρόνια ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού. Μιας πολιτικής την οποία την υπηρέτησε και η αυθεντική εκδοχή της δεξιάς στην Ευρώπη, οι χριστιανοδημοκράτες, αλλά και η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή, αυτό το πάντρεμα που υπήρξε, που οδήγησε ας πούμε στο γνωστό μάλιστα όρο του σοσιαλφιλελευθερισμού, τον οποίο ακολούθησε και το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ελλάδα και που φαίνεται ότι ακόμη η κυρία Γεννηματά δεν έχει αποφασίσει. Τώρα, μια και το αναφέρατε αυτό, είχαμε την αλλαγή στην κεντροαριστερά. Να τον αποτινάξει από πάνω της. Είχα σκοπό να το θέσω αργότερα, αλλά μια και το αναφέρατε. Η αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ είναι πια. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ άλλαξε πρόσωπο και παραμένει αυτό που ήταν το παλιό ΠΑΣΟΚ, με ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα διαφορετικό όνομα το οποίο το εκφράζει, ή πρόκειται πράγματι για μια ουσιαστική αλλαγή και αυτό εδώ το οποίο έχει ξεκινήσει να σχηματίζεται είναι η πλατφόρμα αυτού του διαφορετικού που θα οδηγήσει σε μια νέα κεντροαριστερά? Το μόνο που δεν είδαμε είναι οποιαδήποτε πλατφόρμα σε αυτές τις διαδικασίες. Πλατφόρμα δεν είδαμε, πλαίσιο πολιτικό δεν είδαμε, νέο κόμμα δεν είδαμε. Είδαμε μια εκλογική διαδικασία. Ένα συνασπισμό την επόμενη μέρα. Είδαμε μια εκλογική διαδικασία. Επιλέχθηκε αρχηγός όπως επιλέχθηκε, με έναν
αρκετά χαλαρό τρόπο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι της αντίληψης ότι τα κόμματα πρέπει να συγκροτούνται στη βάση των οπαδών και των φίλων μόνο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, βοηθάει τα κόμματα έτσι ώστε να παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Θέλουμε κόμματα οπαδών μόνο. Απλώς να είναι γραμμένοι κάποιος σε ένα μητρό και να καλούνται μέσω μιας κάλπης να διαλέξουν ένα πρόσωπο στο όνομα ποιων διακηρύξεων, ποιου προγραμματικού πλαισίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέσα τουλάχιστον από αυτή τη διαδικασία. Δεν τα άγγιξε κανείς. Και μάλιστα δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι σχηματισμοί θα είναι και το επόμενο διάστημα μαζί. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια αποθέωση της μεταπολιτικής, της μεταδημοκρατίας, θα έλεγα εγώ, που δεν τιμάει την έννοια του πολιτικού υποκειμένου. Του πολιτικού υποκειμένου όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, όπου οφείλει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που να αποτελεί τον μπούσουλα και ενός κυβερνητικού κόμματος το οποίο στηρίζεται το αντίστοιχο πρόγραμμα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει παρόλα αυτά πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ για μια μετεκλογική συνεργασία και με τι περιεχόμενο? Σας ρωτώ το περιεχόμενο, διότι το ΠΑΣΟΚ πήγε από το 44 στο 4 επειδή εφάρμοσε μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4 πήγε στο 36 διότι είπε ότι θα καταγγείλει το μνημόνιο και τελικά εφαρμόζει μνημόνιο. Άρα θα τους πείτε, αν τους πείτε, ελάτε να κάνουμε τι, να εφαρμόσουμε το επόμενο μνημόνιο. Διότι και μπροστά τα μέτρα που έχει υπογράψει η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύουν και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Με την πλατφόρμα, ας πούμε. Εγώ ήδη σας μίλησα πριν για την ανάγκη να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα και ιδιαίτερα στο πεδίο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο για αυτόν τον χώρο της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας είναι ότι το διάστημα που έχει βρεθεί στην αντιπολίτευση δεν έχει φανεί να έχει μια διάθεση ενός στρατηγικού αναστοχασμού. Θα έλεγα εγώ μια διάθεση χειραφέτησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να το βάλουμε σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων. Ουσιαστικά εξακολουθεί και κινείται ως δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και αδυνατεί να παρακολουθήσει τις πολύ ενδιαφέρουσες για μας εξελίξεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εκεί τι γίνεται τώρα, βλέπετε ας πούμε στην Γερμανία, βλέπετε σε άλλες χώρες, στην Μεγάλη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ξανατίθεται το θέμα των βασικών στρατηγικών επιλογών της Ευρώπης. Θα εξακολουθήσει η Ευρώπη να κινείται στον δρόμο της ακραίας λιτότητας? Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία μέσα από τη δικιά τους διαδρομή. Εδώ τι κάνουνε? Αυτό κανείς δεν το αγγίζει. Θα μου πείτε ποια πρόσωπα να το αγγίξουνε? Οι υπουργοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο στις μνημονιακές επιλογές αλλά και στη χρεοκοπία της χώρας. Αυτό όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα πια του χώρου του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ή όπως αλλιώς. Άρα πρόσκληση τους απευθύνεται, θα πρέπει να τους απευθύνεται. Άρα λοιπόν λέω εγώ ότι είναι ένας όμορος χώρος με τον οποίο εμείς θα θέλαμε να έχουμε ένα διάλογο, αλλά προϋπόθεση αυτού του διαλόγου είναι να υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες μιας υγιούς αναζήτησης από εκείνη την πλευρά που για την ώρα δεν φαίνονται. Να σας δώσω κάτι. Είναι η δεύτερη φορά που είπατε στην εκπομπή για τον επανασχεδιασμό των πλεονασμάτων. Το είχατε πει και στη συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί στην Αυγή. Αυτό όμως θα χρειαστεί συμμαχίες. Ένα είναι αυτό που θα τις αναζητήσετε. Και αν έχει να κάνει με την με αλλαγή του μεσοπρόθεσμου. Προφανώς αυτό που κυρίως θα χρειαστεί είναι την πραγματική πορεία της οικονομίας. Διότι στο επίπεδο των διακηρύξεων και των προθέσεων είναι εύκολο να το λες. Αν δεν μπορείς να το στηρίξεις όμως με μια οικονομία που θα έχει σταθεί στα πόδια της, τότε δεν θα είσαι πιστικός ούτε με αυτούς που πρέπει να το συζητήσεις. Άρα δηλαδή, φεύγει από το σκέλος της συμμαχίας σε επίπεδο πολιτικής. Δεν, δηλαδή, νομίζω, δεν νομίζω όμως ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά του και δυνάμεις πέρα από αυτές που σήμερα συμμετέχουν. Το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης όμως, έτσι. Το λέει βέβαια και ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης λέει και άλλα πράγματα μαζί που μας κάνουν να τριχιάζουμε. Για το πώς φαντάζεται την οργάνωση του κράτους, για το πώς βλέπει την αγορά εργασίας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τα οποία μάλιστα τα ομολογεί με κάθε τρόπο. Και διανθίζονται αυτά και από τις παρεμβάσεις του αντιπροέδρου του κόμματος που έχει την δικιά του προσέγγιση σε διάφορα ζητήματα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν θα πω. Εγώ να μείνω λίγο και θα πάω πάλι πίσω, γιατί
έχουν ενδιαφέρον μερικές φορές και λίγο τα μικροπολιτικά, τα παζάρια, όχι μικροπολιτικά, τέλος πάντων τα πιο αυτά που ακουμπάνε στη γη. Έχουμε, σε, όπως λέει η κυβέρνηση, τις εκλογές στο τέλος τετραετίας. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το σύστημα το ισχύον, οι μεθεπόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Δεν μπαίνω στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, ωστόσο φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα πρέπει... Να μην μπούμε ακόμα στην απλή αναλογική, θα σου ζητήσω όμως... Όχι, θα φεύγω από την απλή αναλογική, δεν είναι το ζήτημα, απλά θα χρειαστεί να κάνει κάποιες συμμαχίες. Το ΠΑΣΟΚ κεντροαριστερά, αυτό το σχήμα τέλος πάντων το οποίο θα φτιαχτεί, είναι προνομιακός συνομιλητής σε όλη αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Και θυμίζω ότι και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είχε πει ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ ή η κεντροαριστερά δεν θέλει να μπει σε αυτή τη συζήτηση, θα πάμε εμείς να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση με την κοινωνία. Αυτό δεύτερο ερώτημα. Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει και βάζει στόχο να αυξήσει τις δυνάμεις στις επόμενες εκλογές. Νομίζω δεν υπάρχει κόμμα το οποίο να μην θέλει να αυξήσει τις δυνάμεις στις επόμενες εκλογές. Και προφανώς λογικό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να το κάνει, ή για να το πούμε αλλιώς, να ανατρέψει την δυσμενή εικόνα που όπως αποτυπώνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό το θεωρώ ρεαλιστικό κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα που για δεύτερη φορά τίθεται ως ερώτημα σήμερα στο τραπέζι προϋποθέτει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση συμφωνίας κάποιων δυνάμεων που απλά και μόνο θέλουν δια της άθρησης των βουλευτών στην επόμενη Βουλή να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να πατάει σε κάποιες συγκλήσεις κυρίως προγραμματικές. Θα έλεγα ότι αυτή είναι και η κανονικότητα στην πολιτική ζωή. Τα κόμματα να συγκυβερνούν στη βάση κάποιων προγραμματικών, ουσιαστικών προγραμματικών συγκλήσεων. Άρα, εφόσον υπάρξει ως αποτέλεσμα ενός διαλόγου και διαδικασιών που κυρίως πρέπει να προκύψουν από το χώρο της κεντροαριστεράς, είναι φυσιολογικό να προκύψει κάτι τέτοιο. Αλλά, όπως λέγαμε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλά Μάλιστα. εάν. Και στάδια, ναι. Λοιπόν, μια και μιλάμε για συνασπισμούς, για συμμαχίες, να έρθουμε στη συμμαχία που έχετε τώρα ναι. με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν ξέρω, σας προβληματίζει, σας ξάφνιασε, να το πω διαφορετικά. Όταν ακούσατε εσείς για την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, σας ξάφνιασε ως κίνηση, ως ενέργεια αυτό? Αυτή είναι μια συμμαχία ειδικού σκοπού, θα την έλεγα εγώ. Δεν είναι ένα παράδειγμα και μια συνεργασία. Ακριβώς. Μια τεράστια απόσταση. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Προέκυψε κάτω από ειδικές συνθήκες σε μια ξεχωριστή συγκυρία για τη χώρα το 2015. Υπήρχαν κοινές τοποθετήσεις γύρω από τα θέματα της οικονομίας. Υπήρχε ανάγκη να ανατραπεί το δικοματικό πολιτικό σύστημα της όλης προηγούμενης περίοδου. Υπήρχαν αρκετοί ισχυροί λόγοι για να προκύψει αυτή η συνεργασία, οι οποίοι εξακολουθούν και υπάρχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βεβαίως επαναλαμβάνω Άρα ότι δεν εδράζεται. Πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν εδράζεται σε μια έτσι προγραμματική, κοινή προγραμματική αντίληψη. Άρα, εφόσον δεν μου λέτε μπορώ, ότι, δεν μπορώ ότι να σας το πω λοιπόν αυτό. Υπάρχουν λόγοι αυτή δεν η μπορώ συμμαχία. Να σας το πω αυτό και δεν ξέρω πότε θα εκλείψουν και αν θα εκλείψουν αυτοί οι λόγοι, γιατί πράγματι είναι μια πρωτότυπη συνεργασία αυτή με τους Σανέλ. Έχετε δει σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε διαφωνήσει. Έχει εκφραστεί αυτό και στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ψήφου. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ηθαγένειας, με τα ζητήματα της ταυτότητας φύλου, διαφορετική ρητορική για ζητήματα εθνικά. Υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Στο διατάφτα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα αναφερθεί κατά το συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ υπάρχουν καταρχήν δύο πλευρές. Η μία είναι η πλευρά η πιο βασική, αυτή που θα συζητηθεί και την Δευτέρα. Δευτέρα στη Βουλή. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι μία χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, στοιχειοδός συγκροτημένη, συζητάει και όταν συζητάει υπάρχουν και κάποια χαρτιά τα οποία χαρακτηρίζονται ως απόρριτα. Για να έρθω και ακριβώς στα γεγονότα. Το γεγονός ότι κάποιος πρώην υπουργός
και στέλεχος της αντιπολίτευσης, ο κύριος Λοβέρδος, εμφανίζεται να τα κατέχει αυτά τα χαρτιά και να ζητάει με κόλπα αυτά ουσιαστικά να γίνουν φεϊβολάντ μέσα στη Βουλή, είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Και νομίζω ότι και ο ίδιος πρέπει να δώσει απαντήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν οι συνειρμοί όλοι, εν πάση περιπτώσει οι ρητορικοί και αναφορές του κυρίου Λοβέρδου για μεσάζοντες, κόλπα κτλ. Σχετίζονται με την εξοικείωση που είχε ο δικός του χώρος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο παρολίγων πρωθυπουργός της χώρας είναι μέσα στη φυλακή για θέματα μιζών, έτσι δεν είναι? Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή είναι το κατεξοχήν κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί με τέτοιου είδους πρακτικές. Άρα ίσως να ξέρει και τον τρόπο πώς να υποκλέπτει απόρριτα έγγραφα, πώς συστήνονται αυτές οι καταστάσεις. Αυτά όμως θα απαντηθούν νομίζω επαρκώς τη Δευτέρα στη Βουλή. Το άλλο το θέμα που θέσατε είναι διαφορετικής τάξης και φαντάζομαι ότι σχετίζεται με το εξής. Μπορεί μια χώρα με το μέγεθος της Ελλάδας πουλάει οπλισμό αδιαφορώντας για το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός? Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ερώτημα. Λέω εγώ ότι όχι, δεν μπορεί. Και ότι θα πρέπει να μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Πολύ δε περισσότερο που η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, έχει σχέσεις ιστορικές με τον αραβικό κόσμο. Για να το κάνω λίγο πιο σαφές το ερώτημα, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλοι όσοι βλέπουν την εκπομπή ξέρουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται άμεσα στα τεκτενόμενα στην Ιεμένη, χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα που έχει, τα F-16, για να βομβαρδίζει στόχους στην Ιεμένη. Οτιδήποτε όπλο αγοράζει είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθεί εκεί, σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση χολέρας. 1 εκατομμύριο συνανθρώπων μας στην Ιεμένη έχουν χολέρα. Πώς φτάνει κάποιος να πάρει αυτή την απόφαση όταν βρίσκεται σε μια συγκυβέρνηση για να εκπλήξει ευχάριστα τους άλλους και να πει ότι ορίστε κατάφερα να κάνω μια πώληση και να έχουμε έσοδα από οπλικά συστήματα, από σφαίρες, από βλήματα? Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική για να την κάνει μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα. Και άρα θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιου είδους κινήσεις. Προφανώς πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης ενός πλεονάζοντος τη συγκεκριμένη περίπτωση πυρομαχικών, τι ήταν εν πάση περιπτώσει σφαίρες, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να μπει η χώρα για να εμπλακεί σε τέτοιου είδους πολιτικές ή εν πάση περιπτώσει να κάνει κινήσεις που έχουν τέτοιου είδους. Άρα ακόμα και τώρα θα έπρεπε να αναθεωρήσει η κυβέρνηση για αυτή τη συμφωνία? Καταρχήν νομίζω ότι αυτή, δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι έχει τσακίσει. Έχει ακυρωθεί. Πάντως ακόμα και αν ισχύει θα έπρεπε να αναιρεθεί, αυτό λέτε? Ακόμη και αν ισχύει θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους κινήσεις. Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα ότι η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες θα συνεχιστεί όσο ακόμα συντρέχουν οι λόγοι, οι οποίοι μπορεί κάποια στιγμή να εκλείψουν. Εννοείται ότι μπορεί να εκλείψουν κατά τη διάρκεια της παρούσας κυβερνητικής θητείας. Δεν το βλέπω θητεία. Αυτό. Τίποτα δεν δείχνει να οδηγεί σε ένα τέτοιο σημείο. Εάν μετά τις εκλογές συνέτρεχαν οι ίδιοι οι λόγοι και δεν υπήρχε δυνατότητα. Ένα υποθετικό σενάριο κάνουμε, εκλογές είναι αυτές, κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν στην ανάγκη, βρισκόταν στην ανάγκη πάλι να κάνει μια συνεργασία. Θα την επαναλάβανε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αν δεν είχε άλλη επιλογή? Αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, θα την επαναλάμβανε. Η πρώτη φορά είναι το δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Όσον αφορά πάντως τα ζητήματα, τα γεωπολιτικά και τα ζητήματα άμυνας της χώρας, βρίσκεστε ποτέ, έχετε βρεθεί και εσείς προσωπικά αλλά και ως κυβέρνηση στη δύσκολη κατάσταση να πείτε τώρα τι να κάνω, είμαι αναγκασμένος να το κάνω το ένα ή το άλλο? Και θυμίζω ότι οι αρκετές χώρες, ας πούμε, και αρκετές κυβερνήσεις μάλλον και οι αρκετά κόμματα της αριστεράς ή τέλος πάντων που είχαν ένα λαϊκό πρόσημο, που βρέθηκαν στην κυβέρνηση και μιλήσουμε για πάρα πολλά στην ιστορία, βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν με τέτοια διλήμματα και είπαν ότι όχι, θα κάνω τους συμβασμούς που πρέπει. Το γεγονός ότι είχαμε σήμερα για παράδειγμα αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Φίλη, που είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτή η πώληση, που από ό,τι καταλαβαίνει. Ο κύριος Κυρίτσης επίσης. Ο κύριος Κυρίτσης συμφώνησε.
σε ποιο, πού σταματάει, ποιο είναι το όριο, ας πούμε, του συμβιβασμού που κάνει αυτή η κυβέρνηση και ο καθένας προσωπικά? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να αποδεχθούμε ότι η ζωή προχωράει με συμβιβασμούς και ιδιαίτερα η πολιτική. Έτσι δεν είναι? Οι συμβιβασμοί μπορούν να γίνονται από τη στιγμή που διατηρείς την δυνατότητα, την ελπίδα ότι υπηρετείς το στρατηγικό σου στόχο, ότι υπηρετείς γενικώς τις αξίες σου. Είναι μια πολύ γενική όμως απάντηση αυτό που σας λέω. Έτσι. Και άρα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει κανείς να το θέτει και να το απαντάει και να το ξαναπαντάει γενικώς. Τώρα όσον αφορά την δημόσια δήλωση του Νίκου του Φίλη, εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν απαγορευμένα συζητήσεις. Θεωρώ δηλαδή εύλογο ένας στέλεχος, ένας βουλευτής να έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τον προβληματισμό του σε ένα τέτοιο ζήτημα. Πολύ δε περισσότερο θεωρώ ότι αναγκαίο να γίνονται οι συζητήσεις εντός του κόμματος σε τέτοια ζητήματα. Εμείς το έχουμε κατακτημένο αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το απολέσουμε επειδή βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να ισχύει για άλλου τύπου κόμματα. Για το ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία, που όπως λέγαμε και πριν είναι κόμματα οπαδών, όχι κόμματα μελών που έχουν πολιτικά δικαιώματα, υποχρεώσεις και συνδιαμορφώνουν στο μέτρο του δυνατού κάποιες επιλογές. Συμμερίζεστε όμως την άποψη του κύριου Φίλη? Τα σχολίασα ήδη τώρα αυτή τη στιγμή προηγουμένως. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μια και αναφέρθηκα εξ αρχής στα θέματα της άμεσης επικαιρότητας και δεν θα ήθελα να το υποβαθμίσω στο ελάχιστο, επειδή και χθες βρέθηκα στη Μάνδρα της Αττικής και βίωσα προσωπικά, είδα την κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εκεί, επειδή υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι βιώνουν δύσκολες ώρες, θα ήθελα σε αυτό το πρώτο μέρος να θίξουμε και αυτό το θέμα, να θίξουμε τις πλημμύρες δηλαδή, και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι κάνουμε λάθος, τι κάναμε λάθος, τι εξακολουθούμε να το κάνουμε και τι πρέπει να αλλάξει, κύριε Υπουργέ, για να μην έχουμε εικόνες σαν και αυτές της Σύμης, της Κέρκυρας, της Δυτικής Αττικής και για να μην πετάει το μπαλάκι ο Δήμος στην περιφέρεια, η περιφέρεια κάπου αλλού και ο ένας τον άλλον. Τα λάθη είναι κατά σειροήν και διαχρονικά. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε τελείως ανοιχτά, ειλικρινά και να αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες αυτών των καταστάσεων. Μπορεί η ένταση των καιρικών φαινομένων να είναι πρωτόγνωρη λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν το υποτιμώ. Κακώς κάποιοι συναδελφοί σας το διασκεδάζουν και λένε «Μα η κυβέρνηση προσφεύγει στην κλιματική αλλαγή για να δικαιολογήσει τις ανεπάρκειες, τις ολιγορίες κτλ». Δεν είναι έτσι, είναι υπαρκτό το ζήτημα αυτό. Και δεν είναι μόνο υπαρκτό στην Ελλάδα, είναι για όλη την Ευρώπη, είναι για όλο τον πλανήτη και εν πολλής οφείλεται και στις άφρονες επιλογές των πολιτικών, των ηγεσιών, ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων. Και μου κάνει εντύπωση πως όταν ο πλανήτης ουσιαστικά εκπέμπει σως εδώ και χρόνια, να βγαίνουν οι μεγάλοι ηγέτες και να προσπαθούν, ας πούμε, να διασκεδάσουν το ζήτημα ή να ακολουθούν πολιτικές κόντρα σε αυτό που ονομάζουμε προστασία. Αναφέρεστε στις ΗΠΑ τώρα και στην έξοδο από την κλιματική συνθήκη. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή θεωρώ ότι θα το πληρώσει ο πλανήτης ακόμη περισσότερο. Άλλωστε, κανείς αν συζητήσει σήμερα με ανθρώπους, είτε βρεθεί στη Σαμοθράκη, είτε βρεθεί στον πύργο της Ηλίας, είτε βρεθεί στην Καλαμάτα, είτε βρεθεί στα Χανιά, το λέω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είχαν πλημμυρικά φαινόμενα, είτε στιγμάτα, θα σου πει ότι τα φαινόμενα αυτά τα βλέπαμε κάθε 15-20 χρόνια, τώρα 2-3 φορές το χρόνο βλέπεις την ένταση. Από εκεί και έπειτα όμως, εδώ πέρα μιλάμε για μια ελληνική ιδιομορφία, την ιδιομορφία του χωροταξικού χάους. Μπορεί λοιπόν πριν από μερικά χρόνια να υπήρχε ένας άναρχος σχεδιασμός, μπορεί η πολιτεία με βάση την αδυναμία της να έχει και μια στεγαστική πολιτική να έκλεινε το μάτι στην αυτέρετη δόμηση, μπορεί να ήταν και αν θέλετε και πιο φτηνή η γη δίπλα σε ένα ρέμα, το οποίο πολλές φορές ξεχύλιζε, μπορεί να χτιστήκανε και τα λοιπά πόλεις όπως χτιστήκανε, αλλά από ένα σημείο και έπειτα. Το τραγικό είναι ότι
υπήρξαν νομότυπες διαδικασίες που οδηγήσανε σε αυτές τις καταστάσεις. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μάνδρα μετά το 2003, όπου έχουμε την αναθεώρηση με υπογραφή της τότε Υπουργού και του τότε Νομάρχη, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης, όπου πάνω στην κήτη των ρεμάτων, από τη μία γίνεται βιομηχανική ζώνη, υπάρχουν τα logistics, αυτά που έχετε δει, που βλέπετε και οι διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, και στην άλλη κήτη είναι το κέντρο της Νέας Μάνδρας. Δεν έτυχε λοιπόν, εκεί πέτυχε. Εκεί ήταν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Και γίνονται αυτό το 2003, παραμονές του 2004, που θα μας άνοιγε, ας πούμε, διάπλατα το δρόμο, την λεωφόρο της ανάπτυξης για την χώρα, ενώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει μια οργιώδης προσέγγιση στα ζητήματα του real estate. Υπάρχουν ψεύτικες και φρούντες ελπίδες για τη δυναμική της Ελλάδας, της ισχυρής τότε Ελλάδας, και μια πολιτεία, ένα πολιτικό σύστημα που το αποτύπωμά του είναι αυτός ο άναρχος τρόπος ανάπτυξης. Αυτές είναι οι εγκληματικές ευθύνες. Αυτή είναι η αποτύπωση του παρελθόντος που περιγράψατε. Του παρελθόντος, το οποίο όμως το βιώνουμε μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι είτε τα έργα που είχε δρομολογήσει η περιφέρεια με την κυρία Δούρου, τα οποία είναι διπλάσια στον προγραμματισμό της, σε αριθμό, και για την Δυτική Αττική και συνολικά για την Αττική, σε σχέση με αυτά τα οποία είχε προγραμματίσει ο κύριος Γουρός που ήταν πριν. Είτε είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, είτε 1,5 χρόνο πριν, δεν θα είχαν ολοκληρωθεί. Την καταστροφή αυτή θα την βιώναμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί μη μου πείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη. Μην μου πείτε ότι δεν είναι το αποτύπωμα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι αυτή η περιοχή, μάλιστα, ένα μεγάλο κομμάτι της ανήκει στην αμαρτωλή ΕΤΒΑ, πριν πουληθεί και χωριστεί σε οικόπεδα και το δώσουν στις διάφορες εταιρείες. Άρα λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι από μόνα τους σε αυτή τη χώρα. Αυτό λοιπόν το κουβάρι εμείς τώρα οφείλουμε να το ξεδιαλύνουμε, να δούμε, και υπάρχουν φάκελοι για αυτά. Ευτυχώς λοιπόν που πήγε η κυρία Δούρου στον εισαγγελέα. Και ευτυχώς, λέω, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εδώ και λίγες ώρες για τα έργα, τα αντιπλημμυρικά που είχαν γίνει στη Νέα Πέραμο. Και μάλιστα δεν ξέρω την αξιοπιστία κάποιων στοιχείων, αν ψάξετε θα τα δείτε. Αλλά μιλάνε για ημετελή έργα. Υπάρχουν λοιπόν οι φάκελοι. Ποια έργα προγραμματιστήκανε, πάνω σε ποιες μελέτες, πώς χρηματοδοτηθήκαν, πήγαν όλα τα χρήματα, τελειώσανε. Αυτά υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι νοπά ακόμα. Μιλάμε για μετά το 2000. Να αποδοθούν οι ευθύνες και βεβαίως να δούμε από εδώ και μπρος πού θα αποφύγουμε και πώς δεν θα παράξουμε την ίδια λογική. Κύριε Υπουργέ, για να δούμε λίγο το αύριο, ας μείνουμε στη Μάνδρα. Μην πάμε μακρύτερα. Δεν αναφερθήκαμε στον τομέα των συγκεκριμένων αποζημιώσεων. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο ζήτημα. Εκεί ήθελα να πάω, αλλά διαφορετικά. Οι άνθρωποι αυτοί θα πάρουν κάποιες αποζημιώσεις, έτσι, και θα πάνε να ξαναχτίσουν το σπίτι τους. Εδώ τι θα γίνει τώρα? Θα πάνε να ξαναχτίσουν το σπίτι τους εκεί που ήταν, πάνω στο ρέμα το ένα εκεί ή το τώρα, άλλο? Θα ή εδώ πω. Θα υπάρξει αυτό που λέγεται πολιτικό σθένος και θα τους πει κάποιος ότι εδώ δεν ξαναχτίζεται, τέλος? Όπου μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αυτό είναι τελείως σε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ανεύθυνο να πούμε τι γκρεμίζεις, τι αφήνεις. Αυτό χρειάζεται να γίνει μια πολύ περιστατωμένη μελέτη. Απλώς αυτό που αντιλαμβάνομαι, χωρίς να είμαι μηχανικός, είναι ότι αυτή τη στιγμή το κόστος της αντιπλημμυρικής προστασίας απέναντι σε αυτή την άναρχη δόμηση είναι πολύ πιο μεγάλο. Συνολικά δηλαδή είναι και πιο αντιοικονομική αυτή η επιλογή, αλλά το οποίο θα πρέπει να το επομισθούμε. Δεν μπορείς ξαφνικά να μετακομίσεις μια ολόκληρη πόλη. Έτσι δεν είναι? Για να μην υπάρξει. Λέω, βάζω ένα προβληματισμό. Και αυτό ακόμη μπορεί να χρειαστεί. Αλλά αυτά είναι αντικείμενο μιας μεγάλης ολιστικής παρέμβασης συνολικά στην Δυτική Αττική, συνολικά στην περιοχή του Θριασίου, των Μεγάρων, του Όρους Πατέρας κτλ. Δεν μπορούμε να κινούμαστε στη βάση της αποσπασματικότητας των διαφόρων μέτρων, όπου το ένα δεν κουμπώνει με το άλλο. Έτσι γινόταν αυτή τη στιγμή. Υπερκοστολογημένα έργα, αποσπασματικά, σε ημετέρους, σε γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό πρέπει να σπάσει. Αυτή όμως η παρέμβαση, την οποία λέτε, και είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει και μια. Να κατοχυρωθεί και νομικά. Και τι θέλω να πω, επειδή έτσι κι αλλιώς και το Υπουργείο σας και έχετε πει και ο ίδιος ότι θέλετε να υπάρξουν και αλλαγές στον Καλλικράτη, πρέπει να σχεδιάζετε, είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε και σε μια
έτσι θα λέγαμε, νομική προστασία για όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί όλες αυτές τις καταστροφές και τα ρίχνουν στους δημάρχους, τα ρίχνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλους τους βαθμούς κτλ. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο ελέγχου, εάν στην πραγματικότητα όλα αυτά τα έργα τα οποία λένε ότι κάνουν και τελικά δεν κάνουν κτλ. Ένα πλαίσιο ελέγχου ώστε να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλο τέτοιο ζήτημα. Θα σας πω. Καταρχήν, αποκτάει δραματικά επίκαιρο, είναι δραματικά επίκαιρο μια δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Καλλικράτη στον τομέα των αρμοδιοτήτων. Διότι εδώ πέρα άλλος σχεδιάζει, άλλος χρηματοδοτεί, άλλος υλοποιεί και αυτό εγκρίνεται από διάφορους φορείς και εκεί έχουμε τις καθυστερήσεις. Και τι θα αλλάξει? Εκεί λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σαφές και ανάμεσα στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και τον πρώτο και τον δεύτερο, αλλά και τον δύο μαζί απέναντι στην κεντρική εξουσία, ποιος κάνει τι. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία την έχουμε ξεκινήσει. Φιλοδοξούμε όσο μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το κουβάρι και να το φέρουμε και ως νόμο στις αρχές του επόμενου έτους. Το θέμα δηλαδή των αρμοδιοτήτων. Το θέμα των αρμοδιοτήτων. Θα καταργήσετε την αποκεντρωμένη για να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην περιφέρεια? Άλλο θέμα είναι αυτό. Μισό λεπτό. Κάποιες αρμοδιότητες... Αναφέρομαι στον ενδιάμεσο, οπότε στην τομή, στην αλληλοεπικάλυψη υπογραφών και ευθυνών. Υπάρχει όμως το θέμα της αποκεντρωμένης, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα των αρμοδιοτήτων, έχει να κάνει και με τον τρόπο που επιβάλλεται από το Σύνταγμα η αποκεντρωμένη παρουσία του κράτους. Yeah. Διότι υπάρχουν δημόσιες πολιτικές όπου πρέπει να τις ασκεί το κράτος. Το πώς θα είναι οργανωμένο αυτό το επίπεδο της κρατικής εξουσίας, να το δούμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη σημερινή μορφή της αποκεντρωμένης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι λειτουργεί ως τροχοπέδι, είτε στην εκτέλεση έργων, είτε σε διάφορα άλλα ζητήματα. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της αποκεντρωμένης. Είναι και το θέμα της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και ανάμεσα στους δύο βαθμούς. Και αυτών των δύο ανάμεσα στην κεντρική εξουσία. Αυτό είναι θα έλεγα, ένα έργο που πρέπει να γίνει. Έχουμε βαρεθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 2010 να μιλάμε για αρμοδιότητες περισσότερο και ρόλο στην αυτοδιοίκηση, αλλά κανείς δεν κάθισε από κάτω να δει τι σημαίνει αυτό, να το μεταφράσει σε συγκεκριμένες πια αρμοδιότητες που είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή αλληλοεπικαλύπτονται. Αυτή θα είναι μια σημαντική θεσμική δουλειά και αυτό προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας. Αυτό θα είστε σε θέση να το καταφέρετε μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου που θα φέρετε το σχέδιο νόμου? Εμείς δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αφορά άλλα 6-7 υπουργεία. Αφορά τα ζητήματα. Άρα δεν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια προσπάθεια όπου θεωρούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έρθει και θα καθαρίσει το τοπίο στα θέματα των αρμοδιοτήτων. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι των αλλαγών που κάνουμε στα πλαίσια της αλλαγής του Καλλικράτη. Μάλιστα. Λοιπόν, εφόσον έχουμε καλύψει και αυτό τον τομέα και θα συνεχίσουμε με τον Καλλικράτη την κουβέντα μας, πρώτα όμως θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο, μικρό θα είναι, σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ για να δούμε τα θέματα του Καλλικράτη.